είπαμε από την αρχή της εκπομπής, ο προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κ. Παύλος Πολάκης, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς και εγώ ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Όλο φασαρίες κάνετε, κύριε Πολάκη. Είμαι ζωηρό παιδί. Παραείστε. Ωρες, ωρες. Άρα θα ξεκινήσω ένα που αφορά σε εμάς και να πάμε λίγο και πάλι στα θέματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ και εμάς και τον κόσμο. Δηλαδή σε αυτό που λέμε δημόσια υγεία και τι ακριβώς θέματα υπάρχουν. Έγινε μια αναστάτωση, μια φασαρία με τους δημοσιογράφους που ήρθαν να καλύψουν το ρεπορτάζ. Είπατε πράγματα και είπατε και μερικά πράγματα που ενόχλησαν και εμένα με ενόχλησαν. Mm-hmm. Θα μου πεις από επαγγελματική. Ναι. Είναι το συνάφημα. Και μας πήρε όλους μπάλα. Mm-hmm. Γιατί? Να δούμε όλη την εικόνα. Εγώ είδα όλη την εικόνα, δεν είδα τα 30 δεύτερα. Όχι, η εικόνα δεν είδα όλη την εικόνα. Η εικόνα δεν είναι τα 5 λεπτά. Η εικόνα είναι οι 3 μέρες. Τη Δευτέρα κατέβηκα στο Ηράκλειο. Εγκαινιάσαμε ένα μηχάνημα δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου, δεύτερο ακτινοθεραπευτικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Mm. Εγκαινιάσαμε ένα μηχάνημα SPECT-CT, είναι ένας συνδυασμός γάμα κάμερας με αξονικό τομογράφο στο τμήμα πυρηνικής ιατρικής, το πρώτο μηχάνημα που μπαίνει στην Ελλάδα. Ανακοινώσαμε την κατασκευή νέου κέντρου υγείας στις Μοίρες, αξίας 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα 2,5 εκατομμύρια από το Πούλου Έθνη Ιδίων Πόρων, Εθνικών Πόρων του Υπουργείου Υγείας και το άλλο 1 εκατομμύριο από την περιφέρεια Κρήτης. Ανακοινώσαμε την επέκταση με 250.000-300.000 εξασφαλισμένη χρηματοδότηση στο περιφερειακό ιατρείο του Ζαρού, ένα περιφερειακό ιατρείο της περιοχής Μεσαράς, και την αγορά ενός σύγχρονου υπερηχοτομογράφου για τις ανάγκες του ιατρείου, γιατί έχει δύο εξαιρετικούς γιατρούς που κάνουν πάρα πολύ δουλειά, όπως και όλη η περιοχή των Μοιρών, που έχει και πάρα πολύ κόσμο. Ανακοινώσαμε όλα αυτά. Είδατε να παιχτεί τίποτα στα κεντρικά κανάλια? Απολύτως τίποτα. Την επόμενη μέρα, μισό λεπτό. Γιατί όλα έχουν μια διαδρομή. Γιατί από εδώ και πέρα, κύριε Αρβανίτη, κάθε εβδομάδα και μέχρι τον Οκτώβρη, με τη δουλειά που έχουμε κάνει 2,5 χρόνια, θα κάνουμε 2 με 3 εγκαίνια την εβδομάδα. Νέων μηχανημάτων, επεκτάσεων, νέων υποδομών, νέων κλινικών, νέων κρεβατιών, τα πάντα. Και ακούστε. Πειράζει αυτό, Τετάρτη, το ξέρει το πειράζει καθόλου. Ακούστε. Την Τετάρτη γίνεται μια εκδήλωση στον Ερυθρό Σταυρό το νοσοκομείο, στο οποίο εγκαινιάζουμε νέο φαρμακείο. Είχαν μια τρύπα 20 τετραγωνικά, κάνουμε 150 τετραγωνικά, ένα καινούριο σύγχρονο φαρμακείο, το οποίο εξυπηρετεί και το νοσοκομείο και ανασφάλιση στους πολίτες. Εγκαινιάζουμε αίθουσα βραχίας νοσηλείας 11 κλινών, που θα ανακουφίσει την εφημερία του νοσοκομείου, γιατί ο Ερυθρός είναι από τα 5-6 νοσοκομεία του Λεκανοπέδιου που σηκώνουν το μεγάλο βάρος της εφημερίας. Εγκαινιάζουμε, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του, ένα επίσης δεύτερο που μπαίνει στην Ευρώπη, μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, που έχουν μόνο μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό για να μετρούν και τη μυϊκή μάζα των αθλητών, και αυτό μπήκε στον Ερυθρό Σταυρό. Και το παλιό που είχε δεν το πετάξαμε, το στείλαμε στην Κυπαρισία και συνεχίζει το νοσοκομείο Κυπαρισίας και κάνει και οστική πυκνότητα. Κάνουμε όλα αυτά. Έχει έρθει η ΕΡΤ στον Ερυθρό. Mm. Και μέσα στο αμφιθέατρο με 250-300 άτομα, όπου ανέλησα τι έχουμε κάνει σύντομα τα τελευταία 3 χρόνια στον χώρο της υγείας. Από όλα αυτά είδατε τίποτα να παιχτεί στα κανάλια? Αυτά που έχω ονομάσει έτσι όπως τα έχω ονομάσει κτλ. Και έχουμε, μόλις βγαίνω έξω. Δικαίωμα, δεν είναι αυτό. Ναι. Κάτσε τώρα. Όχι, δεν είναι δικαίωμα. Αυτό δεν είναι αντικειμενική πληροφόρηση. Αυτό δεν είναι αντικειμενική πληροφόρηση. Ούτε υπηρεσία της είδησης, ούτε υπηρεσία της ενημέρωσης. Έρχονται λοιπόν κάποιοι συνάδελφοί σας. Έτσι. Και εγώ έχω συνάδελφοι και εσείς έχετε συνάδελφοι. Έρχονται λοιπόν κάποιοι συνάδελφοί σας για να βγάλουν το μεροκάματο τους οι άνθρωποι. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Μου κολλάνε τα μικρόφωνα. Πείτε μας για το διοικητή της Νίκαιας. Έχω στείλει δελτίο τύπου, δεν το έχουν παίξει καθόλου. Πείτε μας για το διοικητή της Νίκαιας. Πείτε μας για τα δύο παιδιά στη Λαμία. Ένα είπα και το άλλο ένα χρόνο. Θα απαντήσω σε όλα. Θα ρωτήσω. Θα απαντήσω. Δεν εννοείται. Εγώ δεν ήθελα, ακούστε κύριε Αρβανίτη, όπως ξέρετε. Εγώ απαντάω παντού και πάντα. Και πεντακάθαρα. Mm. Και καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται. Το θέμα είναι και αυτό που με ενόχλησε. Όντως με ενόχλησε. Έτσι. Είναι ότι ξέρουν δύο πράγματα. Γι' αυτό και μίλησα έτσι και για τα αφεντικά τους των καναλιών αυτού. Ξέρουν δύο πράγματα. Mm. Το ξέρουν το σύστημα αυτό που έχουμε απέναντί μας. Πρώτον, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι από εδώ και πέρα θα φανεί με το μεγαλύτερο τρόπο. Έχει ήδη φανεί. Υπουργέ, αυτοί είναι εργαζόμενοι όμως. Ακούστε με. Δεν βαράω το σαμάρι γιατί δεν είναι το γάιδαρο. Μισό λεπτό. Και ο καθένας έχει ευθύνη. Πρέπει να ρωτήσει. Υπάρχει και ατομική ευθύνη. Δηλαδή, μισό λεπτό, τι θέλετε να μου πείτε τώρα? Ότι αν ένας γιατρός την περίοδο που. Γιατί είναι το ίδιο. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Τι θέλετε να μου πείτε? Ότι αν ένας γιατρός την περίοδο
που απαγορευόταν να έρθουν οι ανασφάλιστα νοσοκομεία. Έδιωχνε από την εφημερία του κατοικού της Νίκαιας έναν ανασφάλιστο. Δεν έχει και ο ίδιος ευθύνη. Ή τι θέλετε να μου πείτε, ότι ένας δημοσιογράφος, ο οποίος θέλει να υπηρετήσει την αντικειμενική ισογραφία, όταν βλέπει να ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια του αυτά, το μόνο που έχει να ρωτήσει είναι αυτά τα δύο, για τα οποία έχουμε απαντήσει. Δεν έχουν παίξει την απάντηση. Ναι. Και αυτό που εμένα τουλάχιστον μου έχουν κάνει δεκάδες φορές είναι να αποσπούνε, να αποσπούνε κομματάκια και να τα παίζουν. Ναι. Είδατε το κομματάκι που έπαιξαν το όλοι σας και μόνος μου. Γιατί, αλλά να το τελειώσω, να το ολοκληρώσω. Είναι το εξής. Ότι ξέρουν αυτό το σύστημα το οποίο μας πολεμάει. Ξέρει δύο πράγματα. Ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξει μια έκρηξη αναβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας με πάρα πολλά μηχανήματα και επεκτάσεις τα οποία καθυστέρησαν διαγωνισμοί. Ήδη έχουν γίνει πάρα πολλά. Θα μου δοθεί η ευκαιρία, πιστεύω, να τα πω και πολύ συγκεκριμένα. Και δεύτερον, ότι έρχεται και η ιστορία των διώξεων με τα μεγάλα σκάνδαλα της Νοβάης και του Κερδινού. Δικαίωμα. Άρα, αυτό, όταν υπάρχουν αυτά, έρχονται και βγαίνουν και σου λένε, παίρνουν μικρά πράγματα ή και πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά τα οποία συμβαίνουν στο σύστημα. Έχω δικαίωμα. Και τα κάνουν τεράστια για να σου πούνε ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Δικαίωμα. Δεν δίνει τίποτα. Δικαίωμα. Και αυτό είπα και εγώ. Γι' αυτό είπα και εγώ, όλοι σας και μόνος μου. Έτσι. Διότι αυτό δεν είναι αντικειμενική δημοσιογραφία. Δεν είναι αντικειμενική δημοσιογραφία. Είναι ότι πιάνω το αδύναμο σημείο που πάντα υπήρχε και θα υπάρχει. Το κύριε κάνω Μαλάκη. Τεράστιο κύριε για Μαλάκη. Να υπονομεύσω αυτό που για πρώτη φορά γίνεται. Σας δικαίωμα. Τα αρέστα. Εντάξει, έντοιμα εγώ παίζω, το ξέρετε. Το ξέρω κύριε Αρβανίτη. Δεν υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία. Και όπως έχω εγώ δικαίωμα να παίρνω κομμάτια από μία τάκα ενός ανθρώπου που έχω άλλη οπτική και να το έχει δικαίωμα και ο άλλος συνάδελφος της άλλης μπάντας, γιατί είναι δικαίωμα η οπτική των δημοσιογράφων. Το παλεύω αυτό. Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο που παλεύω. Κάνω και μια κουβέντα τώρα, δεν μας βλέπει κανείς. Mm-hmm. Δικαίωμα των δημοσιογράφων να τοποθετούνται στα πράγματα. Αν ναι, θέλω να πω αυτό, μπορώ να πάρω και αυτό το κομμάτι και να μην πω το άλλο. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Mm-hmm. Είναι η προσωπική μου γνώμη. Στο αν το μέσο ή όχι παίζει μία δουλειά είναι ένα άλλο κομμάτι, ο εργαζόμενος είναι άλλο κομμάτι και ο ιδιοκτήτης είναι άλλο κομμάτι. Νομίζω ότι ξεκαθάρισα την πρώτη που μίλησα. Ναι. Είπα ότι το όλοι σας και μόνος μου, το είπα, όχι με εσάς λέω, δεν έχω με εσάς τίποτα. Είναι τα αφεντικά σας, γιατί έτσι είναι. Γιατί έτσι είναι. Ξέρετε κάτι, εγώ ξέρω ότι έχει πονέσει. Μα γιατί το λες αυτό, γιατί αυτό το πράγμα είναι ότι, γιατί για να πω κάτι, κάποιος με βάζει. Γιατί, κάποιος με βάζει. Και σε βάζει. Όχι, δεν με βάζει. Φυσικά και τον βάζει. Όχι, δεν με βάζει. Εδώ διαφωνούμε. Έχω οπτική και φυσικά και τον βάζει. Και έχω και άποψη, έχω και δικαίωμα στη δημοκρατία. Στη δημοκρατία που έχετε παλέψει κι εσείς. Να σε πάω όπως θέλω. Και εγώ έχω δικαίωμα να απαντήσω. Και εγώ έχω δικαίωμα να απαντήσω ότι εσύ το λες αυτό, όχι εσύ. Εσύ, εγώ. Όχι, για τους συναδέλφους εχθές. Ότι εσείς το λέτε αυτό και σας βάζουν τα αφεντικά σας, διότι μα έκοψα. Ξέρεις, ακούστε με. Έκοψα 6 με 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο διαφημιστική δαπάνη από τον Κελπνό. Υπουργέ, και αν εμένα με έχουν κατηγορήσει από την άλλη μπάντα. Να κάνω εγώ την ερώτηση. Αν τους έδινα. Να κάνω εγώ πρώτα μία. Αν τους έδινα τα 10 εκατομμύρια, θα μου κάνατε τις ερωτήσεις. Ναι. Ή τις κάνανε. Γιατί είδατε να τις κάνουν στον Άδωνη, τον Λομπέρδο και τον Βορύδη. Είναι θέμα λάθος. Κάποιοι. Είναι προφανές. Ακούστε. Σε έναν καλάθι, μήλα έχει και σάπια. Είναι προφανές. Σε έναν καλάθι μήλα υπάρχουν και σάπια. Φυσικά, όπως υπάρχουν και πεντακάθαρα και ζωηρά και ροδοκόκκινα. Λοιπόν, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, είναι δεδομένο. Αλλά μην μου πείτε ότι κι εσείς δεν βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομοβροντία επίθεσης απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία υπηρετεί συγκεκριμένα πολιτικά σχέδια, συγκεκριμένες ανάγκες της αντιπολίτευσης, η οποία δεν δείχνει τίποτα καλό. Πόσο έπαιξαν τα 650 αύξηση του βασικού μισθού? Αν έφεραν το χρόνο πίσω, πόσα έπαιξαν τα 650? Θα το ξανακάνες. Τι πράγμα? Αν έφεραν το χρόνο πίσω. Ναι. Πήγαινα πίσω, όπως είναι στενής που κάνεις βρουπ και πάει. Mm-hmm. Εντάξει, η μηχανή του χρόνου δεν έχει βρεθεί ακόμα. Το έγραψε ο Τζορτζ Ουέλς, αλλά δεν είναι. Μπορεί να τη βρουν, είναι η πολιτική σας αντίπαλη. Αλλά θα χρησιμοποιούσατε τις ίδιες λέξεις, φράσεις και στους. Ή θα το ξανασκεφτόσασταν. Δηλαδή ποιος μιλάτε. Εκεί έγινε ο τσαμπουκάς με τους ρεπόρτερς. Ξέρετε κάτι, ο καθένας συμπεριφέρεται με βάση αυτό που νιώθει ως αξία μέσα του, αυτό που έχει σαν θυμικό στο χαρακτήρα του. Σας έχω πει και άλλη φορά, κύριε Βανίτη. Στα 54 ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος αλλάζει δύο φορές στη ζωή του.
αλλάζει στα 18 με 24, τότε που συγκροτεί αξίες και επιλέγει στρατόπεδο που θα υπηρετήσει, εννοώ αξιακό στρατόπεδο και πολιτικό βέβαια εννοείται από εκεί, και αλλάζει και γύρω στα 30-35 όταν κάνει παιδιά και πρέπει να θρέψει και κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό του. Αυτές είναι οι δύο περίοδοι που αλλάζει ο άνθρωπος, έτσι. Που μπορεί να συμβιβαστεί, μπορεί να προσκυνήσει. Δεν χαμογελώ για σένα. Χαμογελώ για τα μηνύματα που έρχονται. Λοιπόν, ακούστε με. Ακούστε με. Εγώ στα 54 δεν μπορώ να βλέπω έναν ο οποίος ξέρω ότι είναι στημένος και να μην του το πω ότι είναι. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Θα γκρουφτώ άμα δεν το πω. Τι το καταλαβαίνετε. Το θα πνιγώ. Θα γκρουφτώ άμα δεν το πω. Να πούμε και για τα δύο συγκεκριμένα. Για τα δύο συγκεκριμένα που μου ρωτήσανε χθες. Μισό. Να κάνω τη δουλειά μου κι εγώ. Καθαρός ουρανός, σας τραπεζευόμαστε. Το είπαμε αυτό πολλές φορές. Επειδή το έχω εισπράξει αυτό το κομμάτι ανάποδα, όταν θέτω ερωτήματα ή όταν. Ότι αυτός είναι αριστερός και αυτό και του. Σε αυτό το κομμάτι αντιδρώ ότι ο δημοσιογράφος, ο ρεπόρτερ, κατά τη συνείδησή του λειτουργεί και κρίνεται από το κοινό. Σας είπα πολύ καθαρά ότι υπήρξε ένα ολόκληρο διήμερο. Δεν και προσέξτε, την ίδια μέρα, προχθές Τετάρτη, έπρεπε να είμαι. Και το είχα τάξει, αλλά δεν μπόρεσα να πάω γιατί είχα αναβληθεί τα εγκαίνια του Ερυθρού λόγω των ψηφοφοριών στη Βουλή και δεν μπόρεσα να πάω στο Βόλο. Πόσο έχει παίξει από αυτά τα κανάλια. Ότι προχθές, ας πούμε, στο Αχιλλοπούλιο Βόλου εγκαινιάστηκε νέο ψηφιακό χειρουργείο. Εγκαινιάστηκε ένας υπερσύγχρονος ειδικός επιρηχοτομογράφος, ελαστογράφος, ας πούμε, από τους ελάχιστους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ότι υπογράφτηκε η σύμβαση για το μαγνητικό τομογράφο που θα τοποθετηθεί στο Βόλο αξίας 900.000 ευρώ, χρηματοδοτημένο από το Υπουργείο Υγείας. Και άλλα πράγματα. Πόσο παίξαν αυτά. Πόσο παίξαν αυτά. Να πιείτε τόσο νερό, θέλετε και λίγο νερό, να πιω. Γιατί βίβα μας. Θα γίνει λοιπόν, εδώ κόλαση. Λοιπόν, στη διά μας. Οπότε λένε τώρα οι μεν. Λένε αυτοί. Και λένε λοιπόν για τον διοικητή του κρατικού της Νίκαιας. Κάτσε να ρωτήσω. Με τα πλαστά πτυχία κτλ. Τι γίνεται με αυτόν. Λοιπόν, θα σας πω. Πώς το λένε. Ο διοικητής του κρατικού της Νίκαιας συμμετείχε στη διαδικασία επιλογής που προκηρύξαμε το 2016 για τους διοικητές των νοσοκομείων. Πρώτη φορά που έγινε αυτό ποτέ. Εκεί λοιπόν είχαμε ζητήσει τρία πράγματα. Πρώτον, να ξέρουν γράμματα. Δεύτερον, να είναι καθαροί. Και τρίτον, να μπορούν να υπηρετήσουν το πολιτικό σχέδιο της αναστήλωσης της δημόσιας υγείας, το οποίο ως ΣΥΡΙΖΑ είχαμε δεσμευτεί απέναντι στον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε. Επιλέξαμε σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπους που προέρχονται μέσα από το σύστημα. Ένας τέτοιος ήταν και αυτός ο διοικητής, ο οποίος ήταν διοικητικός διευθυντής στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το πτυχίο που κατέθεσε. Το έχω γράψει στο δελτίο τύπου, αν το λένε αυτό. Το πτυχίο που κατέθεσε για να συμμετέχει στο διαγωνισμό, νομιμότατο, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών του Οικονομικού Τμήματος. Το πτυχίο που κατέθεσε για να πάρει τη θέση του διοικητή. Ακριβώς. Συν κάποια μεταπτυχιακά σεμινάρια που είχε κάνει έξω για τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας κτλ. Νομιμότατα. Συγκρίθηκε. Νομιμότατα όλα. Συγκρίθηκε με άλλους υποψηφιούς του και επιλέχθηκε από εμάς τους δύο υπουργούς, αφού πήραμε την πρόταση. Ήταν στη διάδα που μας πρότεινε η Επιτροπή και επιλέξαμε αυτό. Αυτό έγινε το 16, πότε τους βάλα. Αυτόν τον διοικητή τον διώξαμε 4 Δεκεμβρίου. Όχι για αυτά που λένε, αλλά για τους εξής δύο λόγους. Ο πρώτος και ο βασικός είναι ότι έκανε κάτι το οποίο ήταν εναντίον του πολιτικού μας σχεδίου. Δηλαδή, υπήρχε μια μεγάλη ιστορία με τα κυλικεία των νοσοκομείων. Αχα, πώς δεν ξέρω. Τα οποία, ξέρετε, είχαν δοθεί κάποιες άδειες ανάπηρους πολέμου, αυτές τις περάσανε αλλού. Τι πολέμου. Υπάρχουν ακόμα κληρονόμοι αναπήρων πολέμου, οι οποίοι έχουν τη διαχείριση και μάλιστα δεμένοι νομικά τη διαχείριση κυλικίων πάρα πολλών νοσοκομείων στη χώρα. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι όπου τελειώνει η σύμβαση, προκηρύσουμε νέα σύμβαση με νέους όρους, κοιτάζουμε να πάρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ενίκιο, γιατί πραγματικά είναι χρυσορυχή αυτές οι υποθέσεις κτλ. Λοιπόν, αυτός ο διοικητής, χωρίς να μας ενημερώσει, έτσι, έδωσε παράταση 8 χρόνια σε αυτόν που έχει το κυλικείο του νοσοκομείου. Α, εκεί τον τσιμπήσατε εσείς. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν. Και επίσης τον είχαμε προειδοποιήσει, υπήρχε μια καθυστέρηση και σε αυτόν και στον υποδιοικητή που υπάρχει τώρα, σε μια σειρά από χρηματοδοτήσεις. Υπάρχουν κάποια νοσοκομεία τα οποία τρέχανε. Εκεί πηγαίναμε πολύ αργά. Ακόμα και σε δωρεές που υπήρχαν, δωρεά αγγελικούς που φτιάχνει την νευροχειρουργική, τη μελέτη για την ανακατασκευή του πρώτου ορόφου, μια σειρά από χρηματοδοτήσεις που κάναμε σε μηχανήματα κτλ. Πηγαίναν αργά. Παράλληλα και εκείνη την περίοδο υπήρξαν και ξέραμε, προσέξτε τώρα, αυτό που τον κατηγορούν για πλαστά πτυχία, μιλάνε για πτυχία
ή μεταπτυχιακούς τίτλους που ήταν στον υπηρεσιακό του φάκελο το 2013 επί άλλων κυβερνήσεων. Όταν αυτός ανέβαινε δηλαδή. Όταν αυτός ήταν υπηρεσιακά διοικητικός υπάλληλος ανώτερος στο Τριάζο νοσοκομείο και με βάση αυτά τα χαρτιά που κατέθεσε ανέβηκε παραπάνω βαθμίδα. Προσέξτε τώρα. Αυτό είναι το 2013. Θα μυρίσω εγώ τα νύχια μου. Τι κατέθεσε το 2013 μέσα σε ένα κλειστό φάκελο. Εμείς ελέγξαμε τα πτυχία που ζητούσαμε ως προϋποθέσεις για να τον κάνουμε διοικητή. Το οποίο ήταν νόμιμο. Στο Οικονομικό Πανεπιστημίο. Φυσικά. Προσέξτε τώρα. Υπήρξε καταγγελία. Ναι. Υπήρξε καταγγελία στο νοσοκομείο του, στο οποίο επιλήφθηκαν τα ελεγκτικά σώματα επί ΣΥΡΙΖΑ. Επιλήφθηκαν, έγινε ο έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με κάποια από αυτά που κατέθεσε. Δεν είναι τα τέσσερα που λέγεται τα λοιπά. Υπάρχει ένα πρόβλημα συγκεκριμένο με ένα μεταπτυχιακό, υπάρχει ένα πρόβλημα με ένα από τα άλλα πτυχία που έχει καταθέσει κτλ. Αυτό λοιπόν, έτσι, εννοείται ότι έχει πάρει το δρόμο του και θα του ασκηθούν και όλα αυτά που προβλέπονται. Αυτός λέει κάποια άλλα πράγματα υπερασπίζει τον εαυτό του, έτσι. Προσέξτε με, αυτά βγήκαν στη φορά πότε, 25 Γενάρη. Πού τον διώξαμε εμείς, 4 Δεκέμβρη. Για άλλον λόγο. Εμείς δεν έχουμε μακριά χέρια, κύριε Αρβανίτη. Εμείς προσπαθούμε και παρακολουθούμε ένα σύστημα, προσπαθούμε να το ανατάξουμε, προσπαθούμε να χτυπήσουμε τη διαφθορά και όποιος κάνει ματσακουλιές κόβεται από τη ρίζα. Δύο. Κόβεται από τη ρίζα. Πήρα απάντηση. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Πήρα. Και ουσιαστικά, 1,5 μήνα μετά, για να βρουν κάτι να πούνε, λένε. Για αυτά που κατέθεσε το 2013 που εμείς τα ανακαλύψαμε. Γιατί αν θέλαμε να κουκλώσουμε. Θα τα κουκλώναμε. Εμείς υπήρξε καταγγελία. Βεβαίως και να ελεγχθεί. Και ελέγχθηκε, βγήκε ένα συμπέρασμα και έχει πάρει το δρόμο και των πειθαρχικών που προβλέπονται και τη δικαιοσύνη. Έτσι. Και θα γίνουν ό,τι ποινές υπάρχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δύο. Με τα παιδιά. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ένα πράγμα. Είναι ένα παιδί που έγινε πρόσφατα και το άλλο παιδί είναι πριν από 1,5 χρόνο. Απλά τα ανεβάσαν και αυτά και τα δύο μαζί. Είναι τραγικό να χάνει ο γονέας το παιδί. Ξέρετε, επειδή εγώ έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σε μονάδες εντατικής θεραπείας, έχω αντιμετωπίσει το θάνατο με το δευτερόλεπτο. Δηλαδή, αν δεν κάνω κάτι, στα 10 δευτερόλεπτα θα πεθάνει. Έτσι, το έχω κάνει πολλές φορές αυτό. Ξέρω τι θα πει γονιός να χάνει το παιδί του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος στον άνθρωπο από το γονιό που τον ενημερώνησε ότι πέθανε το παιδί του. Η δυσκολότερη στιγμή στην ιατρική μου καριέρα ήταν το 1992, βράδυ στον κατοικό της Νίκαιας. Δεν έχω ζήσει δυσκολότερη στιγμή. Το έχω ξαναζήσει μετά, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ανακοίνωσα εγώ στον πατέρα το θάνατο από τροχαίο της 16χρονης κόρης του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από αυτό, το ξέρω. Και ό,τι πρέπει να γίνει, σε επίπεδο ελέγχων, έτσι, δεν καλύπτουμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απλά, πρώτο, δεν πεθάναν στη Λαμία τα προστατικά. Θα το ξεκαθαρίζουμε αυτό, γιατί έχουν δει ότι πεθάναν τα δύο στη Λαμία. Δεν πεθάναν στη Λαμία. Το ένα παιδί πέθανε στο νοσοκομείο στη Λάρισα και το άλλο παιδί πέθανε μετά από κάποια νοσηλεία που χρειάστηκε μεταφορά σε μονάδα παιδών στην Αθήνα, το παλιότερο περιστατικό, στο νοσοκομείο παιδών. Έχουν επιληφθεί και για τα δύο και ο ΣΕΙΠ και οι εισαγγελείς. Στο δεύτερο περιστατικό γίνεται και η ΕΔΕ και με διαταγή εισαγγελέα αλλά και με δικιά μας εντολή κτλ. Θα βγουν τα συμπεράσματα. Προσέξτε, είναι σύνθετα και λεπτά τα πράγματα αυτά. Οι γονείς πρέπει να νιώθουν σίγουροι ότι αν υπάρχει αμέλεια, λάθος κτλ. Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν. Αλλά δεν μπορούμε να προκαταλαμβάνουμε. Γιατί, προσέξτε, είδατε, βγήκε το ένα τώρα που έγινε πραγματικά και φαίνεται να υπάρχει λάθος, έτσι, ιατρικό λάθος. Δεν θέλω να προκαταλάβω τίποτα για το δεύτερο περιστατικό μιλάω. Ως γιατρός μιλάτε. Ναι, πρώτο είναι διαφορετικό. Είναι δύο νοσοκομεία, είναι διαφορετικό, είναι άλλο πράγμα, δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει έλεγχος του ΣΕΙΠΣ αυτό. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Στο δεύτερο φαίνεται να είναι κάπως πιο ξεκάθαρα. Ό,τι πρέπει να γίνει και για τα δύο θα γίνει. Εμείς ούτε καλύπτουμε ούτε κουκουλώνουμε κανένα και τίποτα. Mm-hmm. Έτσι. Και θα πω και το προσωπικό μου παράδειγμα. Έτσι. Θυμάστε πόσο έχω κατηγορηθεί για την ξαδέρφη μου. Η οποία, δεν το θυμάστε. Ασκήθηκε δίωξη. Πάει σε δικαστήρι. Έτσι. Τι είμαι εγώ σαν τους άλλους υπουργούς οι οποίοι κουκουλώνουν. Τι λάσπη έχω φάει για αυτό το πράγμα. Είδατε να πω τίποτα ποτέ. Ποιος μπορεί να πει ότι πήρα ένα τηλέφωνο να επηρεάσω το οτιδήποτε.
Ή, δεν θα, ή α, την ίδια συμπεριφορά με μένα είχαν κάποιοι άλλοι πολιτικοί προϊστάμενοι, ας πούμε, με τον διοικητή της Νίκαιας, με τον έλεγχο αυτό που έγινε επί των ημερών μας. Επί των ημερών μας έγινε. Να σας πω, Υπουργέ. Νομίζω να το κλείσουμε. Το κλείσα. Θα το ανοίξω λίγο και για να πάω λίγο και σε θέματα που αφορούν και στο Υπουργείο. Είχα και πορεία σήμερα, είχαμε και πορεία των τραυματιοφορέων έξω από το Υπουργείο, ζητούν. Λένε κάποιοι. Η Νέα Δημοκρατία. Στην πορεία είχαμε κάποιους ανθρώπους. Θα πω. Κάτσε να πάω λίγο σε αυτό για να πάω λίγο στα ουσιαστικά. Η Νέα Δημοκρατία έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη και ο ΣΥΡΙΖΑ τον Πολάκη. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα. Δεν είμαστε συγκρίσιμα μεγέθη τώρα. Δηλαδή και μόνο που το λέτε προσβάλλομαι. Έτσι. Δεν είμαστε συγκρίσιμα μεγέθη. Σε ποια βάση. Συγκρίσιμα μεγέθη. Σε όποια βάση και να θέλετε. Δεν είμαστε συγκρίσιμα μεγέθη στη μόρφωση. Δεν είμαστε συγκρίσιμα μεγέθη στις αξίες. Δεν είμαστε συγκρίσιμα μεγέθη στις πολιτικές συμπεριφορές στο επί της ουσίας της δημόσιας περίθαψης. Δεν είμαστε συγκρίσιμα μεγέθη στο πώς χρησιμοποιούμε, πώς το λένε, την επιρροή των ΜΜΕ. Δεν είμαστε ίδιοι ανθρώποι, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Δεν είμαστε ίδιοι ανθρώποι. Το κατάλαβα. Είμαστε άλλοι πολιτισμοί. Ο ένας είναι ένας ακροδεξιός που έχει έρθει μεταγραφή Ελέος Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να υπηρετήσει ό,τι πιο μαύρο, ρατσιστικό, αντισημιτικό, αντιλαϊκό, και το απέδειξε με τη δράση του όταν έκλεισε τόσα νοσοκομεία, όταν έδιωξε 2.500 γιατρούς, όταν κάνανε όλα αυτά που κάνανε και με την Οβάρτης και με το Κελπνό. Από το γραφείο του ήταν, πώς το λένε, οι εντολές σε σχέση με τη διαφημιστική δαπάνη. Θα φανούν αυτά, έτσι. Αλλά μιλάνε ακόμα γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση στην παραγωγή των πορισμάτων. Έτσι. Και εκεί εκνευρίστηκα και το έδειξα. Παιδιά, ένα χρόνο σας έχουμε φέρει το λαγό. Την αποβολή του ψάχνετε. Το λέμε στην Κρήτη αυτό. Δηλαδή, βλέπεις το λαγό, την αποβολή του ψάχνεις. Λοιπόν, εντάξει, λειτουργεί έτσι η δικαιοσύνη. Ωραία, δεκτών. Δεκτών. Οι αποφάσεις είναι σεβαστές. Κριτική όμως δεν είναι κανείς εκτός κριτικής. Έτσι. Λοιπόν, από τη μια μπάντα λοιπόν είναι αυτός, από την άλλη μεριά, έτσι. Από την άλλη μεριά, έχω τελειώσει την ιατρική. Έχω νοσηλεύσει εγώ πάνω από 15.000 ανθρώπους, με δική μου ευθύνη, σε μονάδα και σε χειρουργία. Ξέρω τι θα πει ανθρώπινος πόνος και δείτε τι έχουμε κάνει αυτά τα 3 χρόνια. Εμείς μόνο ανοίγουμε, δεν κλείνουμε. Μόνο προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε. Και αν δεν είχαμε κάνει όλα αυτά που είχαμε κάνει τα τελευταία 3 χρόνια, δεν θα μιλάγαμε σήμερα με αυτούς τους όρους για το δημόσιο σύστημα υγείας. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το ότι φωνάζει, κορδίζει, κάνει, μπήχνει, δείχνει. Έτσι. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Δείτε βίντεο από τηλεόραση. Ποιος έχει βρίσει πιο πολύ. Ποιος έχει βρίσει πιο πολύ. Έτσι. Και με αισχρές εκφράσεις. Και ποιος έχει κρατήσει την ψυχραιμία του. Ποιος έχει κρατήσει την ψυχραιμία του παρά το θυμικό του. Γιατί ξέρω ότι με προκαλούν την ώρα που παίρνουν οι κάμερες. Έτσι. Mm. Αυτό είναι. Λοιπόν, μην κάνετε σύγκριση. Τώρα δεν συγκρινόμαστε. Και εγώ αυτό ήθελα να κάνω. Ναι? Σε προκάλεσε λίγο να γίνει βαβούρα. Αλλά ήθελα. Μιας και το είπατε, Υπουργέ. Νοβάρτης. Ναι. Αλλά και Κελπνό. Συγκοινωνούν τα δοχεία, έτσι. Και πάνε σαν τον Κάβουρα. Πάνε αργά. Γιατί πάνε αργά. Όταν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, θα πάνε πιο γρήγορα. Τι πράγμα. Τι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα ανακαλύπτεται ότι στην Ισπανία, στο κόμμα του Ραχώη, κάποιοι τα πιάσανε. Μετά από 2,5 χρόνια έπεσε η κυβέρνηση. Μετά από 2,5 χρόνια έπεσε η κυβέρνηση. Σωστό είναι. Έτσι. Πότε ανακαλύψαμε εμείς τη Siemens, κύριε Αρβανίδη? Το 2006. Πότε γίνεται το δικαστήριο? Τώρα. Το παίζει κανείς συνάδελφός σας στο δικαστήριο? Κάποια από αυτά τα μεγάλα κανάλια, το Sky, το Star, ο Αντένα, παίζουν τη δίκη. Γιατί δεν τη δείχνουν τη δίκη? Τώρα γίνεται. Ακούγονται σημεία και τέρατα εκεί. Γιατί δεν τη δείχνουν τη δίκη? Προσέξτε, πόσα χρόνια μετά? 12. Τον Παπαντονίου. Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη φορά πρέπει να είχα πει για τον Παπαντονίου. Εδώ. Αλήθεια. Ναι. Και επειδή έκαξε η μπήλια με την, με την προφυλάκηση του τότε μετά, βγήκε για το δόγμα Πολάκη. Λοιπόν, 13 χρόνια προανάκριση. 13 χρόνια ανάκριση προανάκριση. Έτσι. Λοιπόν, αυτό τώρα, εσείς θεωρείτε
ότι δεν δημιουργεί ότι μαθητικό... Αν τι θεωρώ εγώ. Εγώ ξέρεις, λοιπόν, όλοι εδώ με βλέπουν και ξέρουν τι θεώρω. Άλλο θεωρώ. Εγώ ρωτώ. Κάτι γνώμη μου λοιπόν. Εγώ δηλαδή, θεωρώ όλοι, ότι πρέπει να γίνουν μια σειρά... Εμείς θα το πω στους τηλεθεατές. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν μια σειρά από θεσμικές τομές στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι για την εκπομπή μια αβάντα. Εγώ θα έχω πει στους τηλεθεατές, εντός των προσεχών ημερών, ετοιμάζουμε ένα θέμα να δούμε τι στα κομμάτια γίνεται με τις δίκες, τις μεγάλες δίκες και καθυστερούμε. Αυτό είναι το θέμα. Το ετοιμάζουμε, όλη η ομάδα έχει πέσει πάνω σε αυτό και ψάχνουμε και μιλάμε με ανθρώπους και της δικαιοσύνης και ανθρώπους που είναι εμπλεκόμενοι με τον Α ή Β. Τι τρέχει, γιατί είναι διπολική αυτή η ιστορία. Ένας αυτός που κατηγορείται και ένας αυτός που θέλει να μάθει την αλήθεια, ο λαός. Από την ιστορία, μόνο αυτό να κάνω το τρέλερ. Από την ιστορία της Νοβάρτης, από την ιστορία του Νορουάν, από την ιστορία του Κελπνό, από την ιστορία της Siemens, από όλες, από την υπόθεση Γρηγορόπουλου που ακόμα τρέχει. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η δίκη. Ακόμα η δίκη Γρηγορόπουλου, Κορκονέα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, τι ακριβώς σημαίνει. Η δίκη της Χρυσής Αυγής. Η δίκη της Χρυσής Αυγής. Αυτά θα τα δείτε σύντομα εδώ. Καλά να είμαστε στην ΕΡΤ. Πάλι στην ίδια κουβέντα και στο θέμα της καθυστέρησης. Θυμάστε, βγήκα μετά τις 3 του μήνα του Γενάρη και τα λοιπά, που είχα στείλει κάποια ερωτήματα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επίσημα. Παρακαλώ, ενημερώστε με τι γίνεται με αυτά. Έτσι. Και βγήκα και δημοσίευσα και τα ονόματα. Μα δεν είναι κρυφά τα ονόματα. Έτσι. Τα ονόματα των ανακριτών που έχουν αναλάβει δεν είναι κρυφά. Είναι αναρτημένα στους ιστοτόπους των δικαστικών ενώσεων ποιος έχει αναλάβει τι. Έτσι, γιατί κρυφό είναι. Και βγήκε η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων ότι στοχοποιώ δικαστές, ότι αυτό και όλα τα υπόλοιπα. Το προσέξτε τώρα. Είπα για μια συγκεκριμένη εισαγγελέα ότι είχε αναλάβει, έχει πάρει τον κύριο Φρουζή, ένα εκ των κεντρικών ανθρώπων του σκανδάλου Νοβάρτης, από το Φλεβάρι πέρυσι του είχε ασκηθεί δίωξη και έχει πάει η δικογραφία για να κάνει την ανάκριση. Και έχουμε τον επόμενο, μπήκαμε στον επόμενο Φλεβάρι και τον έχει καλέσει ακόμα. Και είπα, τι γίνεται ρε παιδιά με αυτό, τι γίνεται με αυτό, και είπα το όνομά της. Και βέβαια δεν λέγανε τι ακριβώς έλεγα, λέγανε ότι είπα το όνομα. Λες και είναι κρυφό το όνομα. Λες και όταν αναθέτεται η υπόθεση δεν φαίνεται ποιος είναι. Και προσέξτε τώρα, υπάρχει στο νόμο. Στο νόμο. Δεν τον ψηφίσαμε εμείς, προηγούμενο ψηφίσαμε. Λέει ότι η ανάκριση διενεργείται κατά απόλυτη προτεραιότητα και ολοκληρώνεται. Μιλάμε για την εισαγγελία της διαφοράς. Ναι, μέσα προθεσμία 4 μηνών. 4 μηνών. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο μπορεί με βούλευμα ειδικά αιτιολογημένο να παρατείνει την προθεσμία ολοκλήρωσης ανάκρισης εφάπαξ μέχρι 2 μήνες το πολύ, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Από το Φλεβάρι. Και 4 που πάει. Απρίλη, Μάη, Ιούνι, Ιούλη. Και 2. Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη έπρεπε να έχει τελειώσει η διαδικασία της ανάκρισης. Έκανε τέτοιο αίτημα και ακόμα και να έκανε. Το Φλεβάρι δεν τις έχει κάνει ακόμα. Το ίδιο ακριβώς με την ιστορία που ασκήθηκε δίωξη στη συμμορία του Κελπνό. Ο συμμορία της λέγεται ότι συμμορία είναι. Το Μπουλή, τη Θεοφυλάτου, του Παπαδημητρίου και τους υπόλοιπους. Αυτοί που ήταν οι κεντρικοί διακινητές όλων αυτών των ιστοριών εκεί πέρα και του χρήματος που πέραγε από τον Κελπνό. Και είναι και άλλα απορίσματα που βγαίνουν αυτές τις μέρες. Λοιπόν, ούτε αυτούς τους έχουν καλέσει. Ούτε αυτούς τους έχουν καλέσει. Και λέω ρε παιδιά, τι γίνεται. Τι γίνεται. Και αυτό το ερώτημα. Γιατί πειράζει να διατυπώσεις δημόσια το ερώτημα. Να σας πω κάτι. Εγώ τον ψήφισα τον νόμο που λέει ότι σε 6 μήνες πρέπει να ολοκληρώσει. Έχουμε υπουργό δικαιοσύνης, Υπουργέ. Τι. Ναι, εντάξει. Τι. Φυσικά και έχουμε υπουργό δικαιοσύνης και υπουργό και αναπληρωτή υπουργό έχουμε. Δεν τον βγάλει στον κάγκελο. Ότι... Δεν τον βγάλει στον κάγκελο. Μισό λεπτό να πω κάτι. Μισό λεπτό να πω κάτι. Πολλές φορές και άλλοι υπουργοί και για άλλα ζητήματα τοποθετούνται και διαφορετικά. Έχω και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με αυτές τις υποθέσεις, γιατί έχω δώσει πάρα πολύ κόπο, πολύ ξενύχτη, πολύ θεά ουσία, προκειμένου να σπάσουμε αυτά τα αποστήματα. Έτσι. Έδωσα καταθέσεις στην εισαγγελία διαφοράς για το σκάνδαλο του Κερπνό. Πήγα στοιχεία, ξαναπήγα στοιχεία, ξαναματαπήγα στοιχεία. Με βρήκαν άνθρωποι, μας δώσαν στοιχεία και τα πήγαμε στη δικαιοσύνη. Τα κατέθεσα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Τα στείλανε στην εισαγγελία διαφθοράς. Και τι γίνεται, πρε κουμπάρε. Πώς θα γίνει, λέει τώρα. Και είναι κακό να ρωτήσουμε. Εμείς τα βρήκαμε. Εμάς έχουν στοχοποιήσει. Έτσι. Για αυτή την ιστορία. Άρα, γιατί δεν πρέπει δηλαδή να ρωτήσουμε και να πω τι γίνεται. Έχω εξαιρετικά καλές σχέσεις. Έτσι. Και με τον Μιχάλη τον Καλογύρου
και με τον. Πώς το λένε, και τον Σταύρο τον Κοντονή, και τον Παπαγγελόπουλο κτλ. Και μόνο σου και τον Παρασκευόπουλο στις αρχές που έχουν περάσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αλλά είναι προφανές ότι αυτά τα πράγματα, έτσι, το να πάνε στη δικαιοσύνη, έχει περάσει από τη δικιά μου πλάτη. Και δικαιούμαι να ρωτήσω. Πώς θα γίνει, λέει τώρα. Και τήρησα και θεσμικά το πράγμα. Και τη μέρα που. Και να σα το πω κι αλλιώς, ένας λόγος που βγήκα εκείνη τη μέρα και δημόσια, γιατί είχα στείλει και το χαρτί, ήταν γιατί βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και έλεγε ότι θα πάμε, λέει, για εσχάτη προδοσία για το Μανιαδάκι. Έτσι, για το Μανιαδάκι. Τον οποίο τον κάνανε, είχε ετοιμαστεί να την σφυρίξει. Μαδρίτη και μετά Μαρόκο ή Λατινική Αμερική. Μας κούναγε Μαντήλη, Χριστοφοράκος νούμερο 2. Έτσι. Λοιπόν, και βγαίνει ο δικηγόρος του και λέει, μα ήταν προστατευόμενος μάρτυρας. Είναι ο δικηγόρος του και το δικηγόρος του πρώτος, ο προστατευόμενος μάρτυρας που τον κάνει κατηγορούμενο. Και μετά όταν λέω εγώ, αυτός είναι. Γιατί είχαμε κι εμείς. Και πώς έγινε, παιδί μου, πώς έγινε προστατευόμενος μάρτυρας αυτός ο τύπος? Αυτό θα ρωτήσω την εισαγγελία διαφθοράς. Δεν θα ρωτήσετε εμένα. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα ρωτήσετε. Εγώ είπα για τους, και αυτό που είχε γίνει πέρυσι με τον Παπαδάκη του Αντένα, ξέρει τους προστατευόμενους μάρτυρες. Εκείνο το πρωί, όταν είχε ξεκινήσει η ιστορία. Ναι, το είχα δει την εκπομπή με τον Γιώργο. Ναι, ναι. Τι, μια χαρά, λοιπόν, το ρώτησε. Μισό λεπτό. Λέει ότι μα τους ξέρει τους προστατευόμενους μάρτυρες. Και είπα, είναι προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι για να ξέρουν τις λεπτομέρειες πρέπει να είναι μέσα από τον Οβάρτης. Δεν μπορεί να τα ξέρει κάποιος άνθρωπος αυτά, αν δεν είναι μέσα στο χώρο. Αυτά τα οποία έβγαιναν τότε για το Harvard Project, πώς διακινόταν οι μίζες, τι κάνανε, πώς ήταν διαφημιστική δαπάνη, πώς για κάποια φάρμακα, ας πούμε, ειδικά που έπρεπε να αλλάξουν οι νόμοι για να μπορέσουν να μπουν. Αυτό που κάνει ο Γεωργιάδης, δηλαδή, και οι άλλοι, και ο Λοβέρδος. Και για να ξέρει όλο αυτό το πράγμα και με τις τιμολογίες, πρέπει να είναι από μέσα, από πού είναι. Να ρωτήσω τώρα. Αυτό είπα. Ξέρει ο Πολάκης ο μάρτυρας. Λοιπόν. Όπως είπαν αυτές οι δύο υποθέσεις. Ποια θα έρθει πιο γρήγορα, από την εμπειρία που υπάρχει, δηλαδή, όπως βλέπετε, γιατί την παρακολουθείτε εσείς. Εγώ νομίζω ότι κοιτάξτε, το Κελπνό δεν είναι μια υπόθεση, πολλές. Νομίζω ότι είναι πιο σύνθετη από την Οβάρτιση. Πιο σύνθετη, έχει πολλά κεφάλαια. Έχει πολλά κεφάλαια. Το Κελπνό έχει, ακούστε με, το Κελπνό έχει ένα κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα, που ξεκινάει από τα εμβόλια του Αβραμόπουλου, από το μοριακό έλεγχο του αίματος επί Αβραμόπουλου, από τη διαφημιστική δαπάνη που ξεκινάει από τότε και φτάνει μέχρι το Γεωργιάδη, από την αγορά του κτηρίου του Κελπνό με φωτογραφική, εκεί που έκανε, είχε αντικειμενική αξία 3, αγοράστηκε και επισκευάστηκε με 18-19, από τις θερμικές κάμερες της γρίπης, από τους ρουσφετολογικούς διορισμούς του Γεωργιάδη που έχει τελεσυνδικήσει, και αυτή ήταν που ασκήθηκε η κακουργηματική δίωξη, και με τις πλαστογραφίες που έκαναν μετά για να τα καλύψουν. Είναι επίσης όλο το κομμάτι που αφορά το διαχειριστικό έλεγχο, που φαίνονται περίπου 90 εκατομμύρια, μπορεί να είναι και παραπάνω, τα οποία έχουν φύγει εκτός επίσημης διαχείρισης. Δηλαδή μπήκαν, αλλά δεν ξέρουμε πώς βγήκαν. Γιατί δεν καταγράφονται πουθενά. Και τα οποία έχουν σπάσει σε κομμάτια. Είναι η ιστορία της διαφημιστικής δαπάνης που αφορά και την κυρία Στουρνάρα, έτσι. Λοιπόν, σε δύο πράγματα. Ή τέτοιων, πώς το λένε, κοινωνικών μηνυμάτων που πλήρωνε το Κελπνό στα μεγάλα κανάλια, στα μεγάλα και μέσα. Στα site. Και σε site. Και βελόνες και κλωστές και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάτι ανύπαρκτα, αλλά και σε μεγάλα κανάλια, έτσι. Αυτό εξηγεί αυτά που λέγαμε στην αρχή. Λοιπόν, τα οποία πρέπει να προβάλλονται δωρεάν, αλλά πληρωνόταν άδρα και δεν ξέρουμε και πώς τα μοιράζαν οι κυρίες εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι όλα αυτά που δεν είναι μια υπόθεση, είναι πολλές υπόθεσεις. Και νομίζω ότι επέλεξε και η εισαγγελία να τα κάνει κομμάτια-κομμάτια για να μπορέσει να τελεσυνδικήσει. Υπουργέ, δεν μου φτάνει. Οβάρτης, επίσης, δεν μου φτάνει μια ώρα. Τι να σε κάνω τώρα. Πρέπει να προχωρήσει. Ο Νοβάρτης νομίζω ότι έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουν εξαντληθεί τα πράγματα. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε η κυρία Τουλουπάκη και πότε θα ασκήσει τις διώξεις. Αλλά νομίζω ότι πλέον είμαστε σε. Και από τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν από τους συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ, νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα. Ερώτηση. Είχα πει πρόσφατα στο Σιμανόγλιο. Εντάξει, δεν ήταν, ένας κολικός ήταν. Νεφρού, γεράματα είναι αυτά. Ναι. Μίλησα με τους ανθρώπους. Πέρασε το ποτραδάκι. Σκόνη ήταν. Πόνος πολύ, ρε παιδί. Έχει πόνο. Είναι από τους χειρότερους πόνους. Μίλησα και με τους εργαζόμενους. Λίγο πόνο, ξέρεις, μου λέγανε. Έχουν αλλάξει πράγματα.
Οι ίδιοι το λέγανε. Υπάρχει προσωπικό δηλαδή. Δεν ήταν όπως ήταν πριν 3 χρόνια που είχα ξαναπάει για άλλο λόγο σε άλλη κατάσταση. Αυτό είναι μια αλήθεια, το λέω ανοιχτά. Το λέω ανοιχτά. Είδα κάποια στιγμή όμως, όπως ήμουν έξω, γιατί είμαι και έτσι ψώνιο και δεν θέλω να με βλέπουν να πονάω, είχα πέσει μια γωνία έξω και είχα βάλει και μια βλακία να μην φαίνομαι ποιος είμαι, και βλέπα τους τραυματιοφορείς. Και επειδή σήμερα είχαν την κινητοποίηση. Και έλεγα, πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να διαχειρίζονται τον ανθρώπινο πόνο με διάφορα πρόσωπα συνέχεια. Αυτό το πράγμα. Αυτή την. Ένιωσα μια συγκίνηση για αυτούς. Είναι πολύ σκληρή δουλειά. Ιδιαίτερη. Πολύ σκληρή δουλειά. Νέα και πιο μεγάλα παιδιά, άντρες και γυναίκες. Έχεις καθημερινά σε επαφή με τον ανθρώπινο μισό πόνο. Μισό τσιγάρο και ξανά μάνα να τρέχει. Έτσι είναι. Και μάλιστα και πριν από 3 χρόνια η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη. Ενισχύθηκαν αρκετά και με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που πήραμε τραυματιοφορείς, γιατί είχαμε μεγάλο θέμα έλλειψης τραυματιοφορέων. Αυτό που ζητάνε δεν είναι άδικο. Θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Μιλάμε για το επίδομα στολής, δηλαδή που λένε και στα κέντρα υγείας κτλ. Εγώ με αυτή την ευκαιρία, γιατί είπαμε τα γενικότερα, αλλά πρέπει. Είχαμε πει και την άλλη φορά κάποια πράγματα βέβαια. Κοιτάξτε, σαφώς και υπάρχει προσωπικό. Κύριε Αρβανίδη, κανείς από τα μεγάλα κανάλια δεν έχει πει ότι από τον Οκτώβριο του 2015. Να σου πω, να τα λέμε ιδιωτικά, γιατί μεγαλύτερο κανάλι από την ΕΡΤ δεν υπάρχει. Σωστό, το μεγαλύτερο κανάλι έρχεται. Κανένας λοιπόν από τα ιδιωτικά κανάλια, έτσι, δεν έχει πει, ας πούμε, ότι από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι σήμερα, είναι τα στοιχεία που κατέθεσε στον προϋπολογισμό στη Βουλή, έχουν αναλάβει υπηρεσία στο σύστημα υγείας 18.050 άτομα. Και ότι είναι σε διαδικασία να αναλάβουν άλλες 6.500. Mm-hmm. Με προκηρυγμένες θέσεις. Έτσι. Mm-hmm. Δεν το έχει πει κανένας αυτό. Δεν το λέει. Το βλέπουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία όμως. Θα μου πεις, λήξαν οι ελλείψεις. Όχι, δεν λήξαν. Και φέτος θα προκηρυχθούν και άλλες θέσεις και θα έρθουν και αυτοί οι υπόλοιποι που είναι κτλ. Mm-hmm. Επίσης, πόσοι είπανε, ας πούμε, πόσες φορές τα ιδιωτικά κανάλια έχουν προβάλει το θέμα της υγειονομικής κάλυψης των ανασφάλιστων. Πόσες φορές το έχουν προβάλει. Και τι σε πειράζει αυτό. Με πειράζει γιατί δυστυχώς. Μα το ζει ο άλλος, θα πάει στο νοσοκομείο. Ναι, ακούστε με. Εγώ βλέπω το εξής όμως. Αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει γνωστό από το 16 που το ψηφίσαμε. Το ξέρετε ότι μέχρι και το τέλος του 17 υπήρχαν άνθρωποι που δεν το ήξεραν. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, βεβαίως, αν υπήρχε εδώ μια προβολή αυτή που έπρεπε, έτσι, θα το μάθαινα πιο γρήγορα. Ή πόσοι ξέρουν, ας πούμε, κύριε Αρβανίτη, ή έχουν πει ότι παραλάβαμε ένα όριο δαπανών για τα δημόσια νοσοκομεία, δηλαδή πόσο μπορούν να ξοδέψουν, από το Σαμαρά 1,4 δις. Και το έχουμε φτάσει στο 1,86 δις, 1,860 εκατομμύρια ευρώ για τα νοσοκομεία της χώρας. Mm. Πόσοι έχουν πει, ας πούμε, που μιλάνε για τις ελλείψεις και τα λοιπά, πόσοι έχουν πει ότι ο ΕΟΠΗ το 2014 είχε δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ στα νοσοκομεία. Έχω ράτζα όμως ακόμα στα νοσοκομεία, στον Ευαγγελισμό Υπουργείο. Και θα έχουμε ακόμα για λίγο μέχρι να αναπτύξουμε τις κλίνες που πρέπει. Και θα έχουμε ακόμα για λίγο μέχρι να αναπτύξουμε τις κλίνες που το πρέπει. Το λίγο πόσο είναι. Λοιπόν. 5 μήνες, 10 μήνες, 1 χρόνο, 5 χρόνια. Δεν είναι. Εγώ, ξέρετε, λέω πράγματα. Ακούστε με. Να τελειώσω όμως αυτό. Πες. Να τελειώσω αυτό και θα σας απαντήσω για τα ράτζα. Δεν υπεκφεύγω. Έχω νοσηλεύσει πολλούς άρρωστους ράτζα. Και στην Νίκαια Παλιά κτλ. Λοιπόν. Πόσο από τις συνάδελφες των ιδιωτικών καναλιών είπαν ότι το ΕΟΠΗ έδωσε το 2014 30 εκατομμύρια ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Το 2015 εμείς δώσαμε και εμείς 30. Το 2016 δώσαμε 400 όμως. Το 2017 δώσαμε 580. Mm. Το 2018 δώσαμε 650 εκατομμύρια ευρώ. Πώς το έχουν πει αυτό το πράγμα. Πόσο έχει προβληθεί, ας πούμε, από τα κεντρικά ιδιωτικά κανάλια, γιατί στα περιφερικά είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Η βάση των ραδιακομιδών στη ΣΥΡΟ του ΕΚΑΒ. Τα νέα ασθενοφόρα που έχουμε πάρει, όχι μόνο από τη δωρεά του Νιάρχου, αλλά και από δικούς μας πόρους και από την ολοκλήρωση άλλων διαγωνισμών. Πόσοι, ας πούμε, έχουν πει όλα αυτά που. Σας είπα προηγουμένως κάποια πράγματα, μέσα σε 3 μέρες, έτσι. Με το Μεμπαγνή, με τον Ερυθρό, με το Αχιλοπούλιο στο Βόλο κτλ. Έτσι. Και υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα, μικρότερα και μεγαλύτερα, που γίνονται σε όλο το μήκος και το πλάτος του συστήματος. Γιατί παραλάβαμε ένα διαλυμένο πράγμα, κύριε Αρβανίτη. Αλλά το στήσαμε στα πόδια. Δεν είναι καμία σχέση η κατάσταση του Φλεβάρι του 19 με τον Οκτώβριο του 15. Έχει προβλήματα ακόμη. Και θέλουμε να έχουμε ρίξει τώρα και το βάρος και στην πρωτοβάθμια.
που πρέπει και θέλει ακόμα περαιτέρω ενίσχυση, αλλά έπρεπε να ισορροπήσουμε πρώτα τα νοσοκομεία. Έπρεπε να ισορροπήσουμε τα νοσοκομεία, έπρεπε να ισορροπήσουμε το ΕΚΑΒ, έπρεπε να ξεχρεώσουμε τον ΕΟΠΗ που τον παραλάβαμε με 2 δις διξιπρόθεσμα χρέη και τώρα πρακτικά τα έχει μηδενίσει. Πρακτικά τα έχει μηδενίσει. Πόσες φορές έχει ακουστεί ωραία. Αυτό. Να πάω λίγο γρήγορα γιατί. Πάμε για τα ράτζα. Έχουμε τελειώσει. Πάμε για τα ράτζα. Θέλω ναι. Ράτζα. Δεν λοιπόν, θέλω ράτζα μάλλον. Ούτε εγώ θέλω ράτζα. Ένα. Ούτε εγώ θέλω ράτζα. Εγώ θα τα βάλω 3 θα βρω και θα κλείσω. Λοιπόν. Να τα πάω ένα-ένα. Ράτζα. Ναι. Ευγενίδιο. Mm-hmm. Μου τους ξεχάσατε. Όχι, δεν τους ξεχνάμε. Απλά πρέπει να υπάρξει συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας. Ναι, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει συνεργασία με το Υπουργείο. Να το πούμε αυτό γρήγορα. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, να περάσει και να γίνει παράρτημα το Ευγενίδιο ενός από τα άλλα 2 πανεπιστημιακά. Τι έχει τράκ το Υπουργείο, δεν πάνω, τι είναι. Γιατί, ακούστε με, γιατί ασχολούμαστε με 8.000 πράγματα, κύριε Αρβανίτη. Γι' αυτό. Έτσι. Καταρχήν αποτρέψαμε τη χρεοκοπία του. Με τη χρηματοδότηση που πήρε από τον ΕΟΠΗ. Εμείς την αποτρέψαμε. Για να είχε χρεοκοπήσει. Έτσι. Mm-hmm. Και επειδή έδωσε ο ΕΟΠΗ χρήματα, ισορρόπησε το σύστημα εκεί. Αλλιώς θα έχει ισορροπήσει, τώρα θα είχαμε μαύρες σημαίες απολύσεων και δεν ξέρω και εγώ τι. Εμείς το στηρίξαμε. Τώρα υπάρχει μια. Ξέρετε όμως ότι αυτά τα νομικά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα του δικαίου, όπως ξέρετε. Λοιπόν, εδώ τώρα πρέπει να συνεννοηθεί το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το υπόλοιπο των ελάχιστων μετόχων που υπάρχουν ακόμα για να γίνει αυτό το πράγμα. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, τρέχει θα γίνει και αυτό. Θα γίνει. Θα γίνει. Όπως παλαιό, γιατί για τον Τινά για να με ρωτάτε. Το κάτι τελευταίο. Α, λοιπόν, υπάρχει και το. Λοιπόν, για τα ράτζα, ακούστε με. Τα ράτζα υπάρχει το πρόβλημα στο λεκανοπέδιο Αττικής. Και γιατί υπάρχει το πρόβλημα, διότι κάθε μέρα αναζητούν 6.000 άνθρωποι βοήθεια στα επίγοντα των νοσοκομείων. Από τους οποίους 6.000 ανθρώπους, περίπου οι 3.500 με 4.000 συσσωρεύονται σε 2 νοσοκομεία κάθε μέρα. Mm. Τα δύο τα μεγάλα, ένα της Αθήνας και ένα του Πειραιά, που έχουν όλες τις ειδικότητες και που εκεί καταλήγουν. Αυτό θα λυθεί ως εξής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι. Με την αλλαγή του συστήματος εφημερίας του λεκανοπέδιου, η οποία θα υπάρξει όταν ολοκληρωθούν οι 340 προσλήψεις. Που δεν έχουν ολοκληρωθεί, γιατί υπάρχει καθυστέρηση εκεί. Έχουν προκυρηθεί εδώ και αρκετό καιρό. Οι 340 προσλήψεις των γιατρών στα ΤΕΠ. Που θα μπορέσουμε να βάλουμε κάποια νοσοκομεία σε μεγαλύτερο εύρος λειτουργίας, να αλλάξουμε τις ομάδες των νοσοκομείων που εφημερεύουν, ώστε να σπάει η κίνηση. Διότι, αν σε ένα νοσοκομείο μαζεύεται το λεκανοπέδιο ή το μισό λεκανοπέδιο, ναι, θα μπουν ράτζα, δεν φτάνουν τα κρεβάτια. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα εκεί με τα ράτζα, έτσι, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Την επόμενη μέρα φεύγουν. Στο Αττικό υπάρχει πρόβλημα. Στο Αττικό υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Θέλει μια πιο ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Δεν είναι μόνο η κίνηση. Δεν είναι μόνο η κίνηση. Γιατί η Νίκη, ας πούμε, δεν βάζει τόσα ράτζα όσο το Αττικό. Υπάρχει και άλλο πρόβλημα εκεί. Θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Αλλά περιμένω να τελειώσουν οι ιστορίες των κρίσεων των γιατρών που τις έχουμε προκηρύξει για να μιλήσουμε με άλλους όρους. Ναι, για να μιλήσουμε με άλλους όρους. Έτσι. Γιατί άμα έχω 15-20 καινούργιους ανθρώπους σε κάθε νοσοκομείο, μπορώ να ρυθμίσω διαφορετικά. Τώρα που δεν τους έχω, δεν μπορώ να το ρυθμίσω. Αυτό είναι εκεί το θέμα. Και έχουν προκηρυχθεί από το Μάη και καθυστερούν για να τελειώνουν οι κρίσεις. Μα δεν μπορώ να τσικάμω εγώ τις κρίσεις. Λοιπόν, τον Τινάν, κοιτάξτε. Εδώ είναι θέμα της Τράπεζας Πειραιώς. Και τα λέμε καθαρά και εξάστερα τα πράγματα. Έτσι. Έχει κάνει το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, σε συνεργασία με το ελληνικό δημόσιο και την κυβέρνηση, μια εξαιρετική προσφορά. Μια εξαιρετική προσφορά προς την Τράπεζα Πειραιώς. Μια προσφορά που από τον ιδιωτικό τομέα ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν θα την έπαιρναν την προσφορά αυτή. Ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα. Είναι η καλύτερη προσφορά από τους 3 που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Έγινε μια διαπραγμάτευση, αυξήθηκε αυτή. Είναι στα 88 εκατομμύρια ευρώ αυτή η προσφορά, έτσι. Που αναλαμβάνουμε εμείς ένα μέρος των δανείων που έχει δώσει η Τράπεζα Πειραιώς και που είχε το Ντινάν παλιά, από την καλή τη διαχείριση που είχε. Λοιπόν, μετρητά τα οποία δίνει το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Και αυτή τη στιγμή η μπάλα είναι στην Τράπεζα Πειραιώς. Και στον κύριο Μεγάλου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έτσι, και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, έτσι, το οποίο πρέπει να απαντήσει. Το οποίο πρέπει να απαντήσει. Και παίζει καθυστέρηση. Γιατί παίζει καθυστέρηση? Ρωτήστε τους. Μπορεί να τους πιέζουν κάποιοι. Ποιοι να είναι? Ξέρω εγώ, η αντιπολίτευση, τίποτα Ευρωπαίοι, τίποτα τραπεζίτες, έτσι. Λοιπόν, εμείς αυτό το νοσοκομείο θέλουμε να γυρίσει στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Και θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Διαφημίσεις.